Τα πρώτα προβλήματα είναι γεγονός στη λειτουργία των δύο νοσοκομείων της Λάρισας μετά τις αναστολές εργασίας του προσωπικού που αρνήθηκε να εμβολιαστεί. Στο Γενικό Νοσοκομείο, σύμφωνα με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ήδη στο ογκολογικό τμήμα, όπου από τους 4 γιατρούς, οι 2 είναι σε αναστολή εργασίας. Το πρόβλημα έχει αυξηθεί. Το ογκολογικό τμήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Έχουν κοπεί ρεπό στους συναδέλφους για να μπορέσουν να καλύψουν τα κενά των αναστολών. Προβλήματα υπάρχουν και σε κέντρο υγείας της Λάρισας, που έχουν βγει σε αναστολή αρκετοί γιατροί. Σύμφωνα με τον κύριο Νταφούλη, η κυβέρνηση οδηγεί σε κατάρρευση το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ θα μπορούσε με εκστρατεία ενημέρωσης να πείσει και τους αναποφάσεις τους πριν προχωρήσει σε αναστολές. Ενώ διέβλεψε ότι εν ώψη του αναμενόμενου τέταρτου κύματος της πανδημίας, το Γενικό Νοσοκομείο και πάλι θα μετατραπεί σε νοσοκομείο αποκλειστικά COVID. Μπαίνουμε στο τέταρτο κύμα της πανδημίας. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει πάρει τα μέτρα όπως διαχρονικά δεν τα έχει πάρει για να ενισχύσει το ΕΣΥ. Φοβόμαστε ότι το επόμενο διάστημα το Γενικό Νοσοκομείο θα ξαναμετατραπεί σε νοσοκομείο μιας νόσου. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Θα αντιδράσουμε έντονα όπως το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί τα χειρουργεία, το κομμάτι το οποίο είναι, που δίνει κέρδη στις μεγάλες κλινικές, να το αναλαμβάνουν ιδιωτικές κλινικές και να μετατρέπονται τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου. Προβλήματα άρχισαν να διαφαίνονται και στο Πανεπιστημιακό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη η παθολογική κλινική δεν μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς, με αποτέλεσμα περιστατικά να μεταφέρονται σε άλλες κλινικές.